Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο φεστιβάλ ποδοσφαίρου με αφορμή τα 65 χρόνια ιστορίας του ΠΑΣ Ανταγόρα ΚΟ. Η σειρά κατάταξης των ακαδημιών που έλαβαν μέρος έχει ως εξής. Πρώτος, Όμιλος Αρλοπεδιών ΚΟ. Δεύτερη, Αναγέννηση Ασφενδιού. Τρίτη, Αθλητική Ένωση ΚΟΣ. Τέταρτος, ΠΑΣ Ανταγόρας. Πέμπτος, Νικαγόρας Κεφάλου. Και έκτος, ΑΟ Δικαίου. Κύριε Ναυροζίδη, συγχαρητήρια. Δεύτερο φεστιβάλ ποδοσφαίρου, τιμώντας τα 65 χρόνια λαμπρής ιστορίας του ΠΑΣ Ανταγόρα. Εσείς είστε ο διοργανωτής, η ψυχή του τουρνά. Θα θέλω να πείτε πώς πάει μέχρι στιγμής το πολύ ωραίο τουρνά που έχετε αναλάβει να πραγματοποιήσετε. Καλημέρα και από μένα, Στέλβο. Και επίσης με καλό καλοκαίρι να έχουμε, μιας και ο Ιούνιος μπήκε προχθές. Όντως είναι ένα φεστιβάλ το οποίο οργανώνουμε χάρη στα 65 χρόνια ιστορία του ΠΑΣ Ανταγόρα. Μια ομάδα, νομίζω, σταθμό στο ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό, αλλά και ειδικά στην Δωδεκάνησα. Ήταν χρέος μας απέναντι στην ιστορία της ομάδας μας, χρέος μας απέναντι στην ιστορία του συλλόγου μας, απέναντι στο παρελθόν, στα πολλά χρόνια, να διοργανώσουμε ένα φεστιβάλ, το οποίο τίνει να καθιερωθεί, δεύτερη χρονιά που διοργανώνουμε. Θα υπάρχει και συνέχεια, ελπίζουμε στο μέλλον να το εξελίξουμε κι άλλο, προσκαλώντας ομάδες εκτός νησιού. Εύχομαι πάντα να υπάρχει θετικό κλίμα, πάντα τα παιδιά να αθλούνται, πάντα τα παιδιά να βρίσκονται μέσα στα γήπεδα, γιατί αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας, ο αθλητισμός μας δίνει πραγματικά ζωή. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου τους φίλους των ομάδων των Ακαδημιών, συγκεκριμένα τον κύριο Μανούσου του ΑΟ Αθλητοπαιδιών, τον κύριο Βουλίκο και με τους προπονητές του από την ΑΕΚΟ, τον Γιώργο τον Φυτά, τον Ηλία τον Διακαντώνη από την Ιταγόρα, τον Σταμάτη τον Βρού. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που για άλλη μια χρονιά μας τιμάνε, δίνουν την παρουσία τους εδώ πέρα. Εύχομαι να κερδίζει το ποδόσφαιρο πάντα, να κερδίζει πάντα ο αθλητισμός και πάντα να έχουμε τέτοιες διοργανώσεις. Ευχαριστούμε. Κύριε Καλογερόπουλε, είστε εδώ υπεύθυνος της γραμματείας των αγώνων. Πολύ σημαντική υπεύθυνη θέση. Πώς κυλάει το τουρνά μέχρι τώρα? Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Μπάμπης μας βρήκε εύχερους και μας έβαλε εδώ να βοηθήσουμε στην εξέλιξη του τουρνουά. Πολύ ωραία φάση. Ευχάριστο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Και αν μπορούμε και πιο συχνές. Γιατί βοηθάει να δημιουργείται μια αθλητική παιδεία στα παιδιά. Αυτά τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σφουγγάρια. Μπορούν να μάθουν πολύ εύκολα και να είναι μελλοντικοί αθλητές, να βγουν ενδεχομένως και να προχωρήσουν πολύ πιο μπροστά στη ζωή τους πάνω σε αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Οι εντυπώσεις των νεαρών αθλητών και των γονέων τους που έχουν κατακλείσει σήμερα το στάδιο? Μακάρι να έρχονται συχνότερα, να έρχονται περισσότεροι, να βλέπουν τα παιδιά τους, να τα χαίρονται, να τα βοηθάνε να φτιάχνουν καλύτερο πνεύμα, αθλητικό πνεύμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Γουμπιέ, ένας άνθρωπος με μεγάλη προσφορά στον Ανταγόρα, θα ήθελα να μου πείτε για τα 65 χρόνια που γιορτάζεται σήμερα της μεγάλης ιστορίας της ομάδας του Ανταγόρα και φυσικά για το τουρνουά, μιας και είστε ο άνθρωπος που αποδεδειγμένα έχετε προσφέρει πάρα πολλά στο να δημιουργηθούν ξανά αυτές οι πολύ δυνατές ακαδημίες του Ανταγόρα. Σίγουρα αισθανόμαστε περήφανοι όσοι είμαστε κοντά στην ομάδα και ιδιαίτερα για αυτό που υλοποιείται με τα παιδιά και μεγαλύτερη ικανοποίηση τη βλέπουμε να μεγαλώνουν και να προωθούνται και να πλαισιώνονται οι ομάδες οι μεγαλύτερες μέσα από αυτές τις ακαδημίες, όλες βέβαια, και ιδιαίτερα το Ανταγόρα που είναι τελευταία έχει δημιουργηθεί. Θεωρείτε ότι είναι ζωγόνα η ύπαρξη ακαδημιών για να μπορέσει να λειτουργήσει μια ποδοσφαιρική ομάδα? Εγώ θα το έλεγα ότι είναι απαραίτητο και θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουν όλες οι ομάδες να δουλεύουν μέσα από τα παιδιά που δημιουργούνται και βγαίνουν από τις ακαδημίες. Να σταματήσουμε να δίνουμε μεγαλύτερη αξία στους εισαγόμενους και να δουλεύουν μέσα από τα παιδιά. Στην αρχή μπορεί να μην έχουμε τα αποτελέσματα, αλλά θα έρθουν σε βάθος χρόνου. Αυτό πρέπει να το πιστέψουν όλοι
και να το δουλεύουν, όχι μόνο να το λέμε στη θεωρία, στην πράξη. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε. Ευχαριστώ και εγώ για όλα που μας βοηθάτε και εσείς όλοι για τις διοργανώσεις και όλα τα υπόλοιπα που εσείς τα γνωρίζετε πέρα. Πασχάλη, τερματοφύλακας στον Όμιλο Αθλοπαιδιών, πώς βλέπεις το σημερινό ποδοσφαιρικό τουρνουά? Καλά το βλέπω, μάλλον νικήσει. Πασχάλη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω, νομίζω ότι τέτοια τουρνουά όπως το σημερινό βοηθάνε εσάς τα μικρά παιδιά να μάθετε καλύτερα το ποδόσφαιρο? Ναι. Για ποιο λόγο? Μπράβο, φύγε Μιχάλη. Μιχάλη μου. Πολύ ωραία. Ο κύριος Μανούσογλου που είναι προπονητής σου, σας βοηθάει, σας μαθαίνει πράγματα στο ποδόσφαιρο? Ναι, πάρα πολύ. Εσύ ως τερματοφύλακας νομίζεις ότι είναι υπεύθυνη η θέση που κατέχεις σε μια ομάδα? Για ποιο λόγο? Ωραία, μικρέ. Ο τερματοφύλακας, αν κάνει λάθη, μπορεί να κάνει κακό στην ομάδα? Ωραία, του. Άγγελε. Ναι. Ενώ αν κάνει καλές αποκρούσεις. Γιαννάκο, λίγο πίσω εσύ, Γιαννάκο. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις, Πασχάλη, τη σημερινή συμμετοχή σου? Στον μπαμπά. Σε ευχαριστώ, σου εύχομαι καλή συνέχεια. Σωτήρη μου, αγωνίζεσαι σήμερα σε ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό τουρνουά με την αναγέννηση Ασφενδιού. Θα ήθελα να πεις πώς βλέπεις αυτό το τουρνουά? Το βλέπω πολύ ωραίο. Μου αρέσει. Νομίζεις ότι τέτοια τουρνουά βοηθάνε εσάς τα μικρά παιδιά? Ναι. Για ποιο λόγο, Σωτήρη? Γιατί μας φαίνουν καλύτερα και προπονούνται πιο πολύ. Η ομάδα σου μέχρι τώρα πάει καλά? Ναι, μια χαρά. Νομίζεις ότι αύριο θα είστε στο τελικό? Δεν ξέρω. Σωστή απάντηση. Σε ποιους θα ήθελες να αφιερώσεις τη σημερινή σου συμμετοχή πάνω απ' όλα? Στους γονείς σου, στον προπονητή σου? Στον προπονητή μου. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γιώργο, πώς πάει το σημερινό τουρνουά? Αρκετά καλά για μας τώρα. Πώς βλέπεις την ομάδα σου, ο Ανταγόρας, θα πάει καλά σήμερα? Ναι, αλλά θέλουμε λίγο ακόμα να προσπαθήσουμε να παίξουμε λίγο καλύτερα. Πού νομίζεις, ποια είναι τα δύνατα σημεία που σαν ομάδα έχετε μέχρι στιγμής? Έχεις επισημάνει κάποια δύνατα σημεία? Όχι. Δεν είστε μια χαρά στο παιχνίδι, έτσι? Ναι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, το σημερινό τουρνά νομίζω ότι πρέπει να γίνεται πιο συχνά για να μάθετε περισσότερα στα μικρά παιδιά? Ναι, για μένα. Ναι, αλλά και αγώνες να γίνονται και ειδικά προπονήσεις. Σωστά. Πηγαίνεις στις προπονήσεις ομάδα σου? Συνέχεια. Δεν έχω χάσει ούτε μία. Πολύ σημαντικό αυτό για να εξελιχθείς έναν καλό αθλητή πάνω απ' όλα και ποδοσφαιριστή. Σε ποιους θα θέλεις να αφιερώσεις τη σημερινή συμμετοχή σου πάνω απ' όλα? Στους γονείς μου, στην ομάδα μου και στον προπονητή μου, τον κύριο Μπάμπη Ναυραζίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Μανώλη, πώς πάει μέχρι τώρα το τουρνουά εδώ στο στάδιο Ανταγόρας? Είμαστε 0-0, αλλά σ' άλλο χάσαμε 5-1 και τώρα είμαστε 0-0. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο αυτό το παιχνίδι για τη συνέχεια του τουρνουά. Νομίζω πως θα νικήσουμε και ναι, είναι κρίσιμο. Γίνεται καλή δουλειά στην ομάδα σας, στο Ναό Δικαίου? Ναι. Ο προπονητής σας μαθαίνει πράγματα? Ναι, πολλά πράγματα. Ο κύριος Στογρού. Ο κύριος Στογρού είναι ο προπονητής σας, ο Σταμάτης. Μας μαθαίνει πολλά πώς να κάνουμε τις πάσες μας ίσια και σωστές. Και μερικές φορές μιλάει στα παιδιά για να βελτιώσουν κάτι. Και παρόλα αυτά τα πάμε μια χαρά. Σε ποιους θα θέλεις να φέρεις τη σημερινή σου συμμετοχή? Και μια ενδεχόμενη επιτυχία κατάκτησης κάποιου μεταλλίου. Βασικά στον κύριό μου, πολύ γιατί ωραία. Μου έχει δείξει όλα αυτά και μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι από. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πώς πάει η αθλητική ενωσικό στο σημερινό τουρνουά? Στον πρώτο αγώνα νικήσαμε 2-1 και τώρα παίζουμε με τον Όμιλο 2. Νομίζω ότι σήμερα θα πετύχετε το σκοπό σας να περάσετε στην τελική φάση που θα γίνει αύριο. Το ελπίζω. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, γίνεται καλή δουλειά στην ομάδα σου, στην ΑΕΚΟ, ειδικά στο τμήμα που βρίσκεσαι εσύ? Πιστεύω δεν έχουμε πολλά λάθη, αλλά πέρα τα φτιάχνουμε. Οι προπονητές σου εδώ στην ομάδα σας βοηθάνε, σας στηρίζουνε? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που νομίζεις ότι θα πρέπει να λυθεί? Παίζουν λίγο μόνοι τους, δεν δίνουν τις πάσες ή δεν συνεχάζονται πολύ. Και όποιος νικήσει. Μια ερώτηση η οποία θα δείξει στον κόσμο πόσο σημαντικό είναι να αθλείσαι.
Νομίζεις ότι είναι καλύτερο να βρίσκεσαι ένα παιδί, να βρίσκεται μέσα σε ένα στάδιο όπως τώρα ή να κάθεται στο σπίτι και να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια? Πιστεύω ότι αυτό που παίζουμε τώρα είναι και σημαντικό από το να έρθει. Για ποιο λόγο, Σταύρο μου? Διότι αθλείσαι, γυμνάζεσαι, κάνεις καλύτερα σώμα και πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Αλεξάνδρα, πώς βλέπεις το σημερινό τουρνουά? Μια χαρά. Παίζεις ή έχεις κάποιο μέλος της οικογένειάς σου που παίζει μπάλα? Έχω τον αδερφό μου. Πάει καλά η ομάδα του? Ναι. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα κατεξοχήν ανδρικό άθλημα και τα κορίτσια μπορούν να παίζουν ποδόσφαιρο? Μόλις έβαλε γκόλ η ομάδα του αδελφού σου. Είσαι χαρούμενη που ο μικρός σου αδελφός αγωνίζεται και παίζει ποδόσφαιρο? Είμαι πολύ χαρούμενη. Το βράδυ τι θα του πεις στο δωμάτιο όταν θα είστε μαζί? Θα του πω μπράβο για την προσπάθεια που έκανε. Μπράβο. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Άννα Μαρία, έπαιξες ποδόσφαιρο με την ομάδα της Αναγέννησης. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο? Γιατί σου αρέσει το ποδόσφαιρο? Γιατί παίζουμε και μπάλα. Η ομάδα σου νικάει και χάνει τώρα? Χάνει. Σ' αρέσει να βρίσκεσαι σε αυτό το ωραίο χώρο, σε αυτό το ωραίο στάδιο? Ναι. Είναι όμορφα εδώ πέρα? Ναι. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι εδώ μαζί σου? Μόνο η μαμά. Μόνο η μαμά. Της αρέσει της μαμάς που παίζει ποδόσφαιρο? Ναι. Του μπαμπά? Δεν θέλει να πηγαίνω. Α, δεν θέλει ο μπαμπάς, ενώ η μαμά θέλει να πηγαίνεις. Πολύ ωραία. Σε ποιους θα αφιερώσεις τη σημερινή σου συμμετοχή με την ομάδα της Αναγέννησης? Ποιους ανθρώπους αγαπάς και θέλεις να τους αφιερώσεις? Αγαπάω τις γονείς. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε ένα καλό, ένα καλό, ένα καλό. Πώς πάει σήμερα το πρωτάθλημα? Καλά. Η ομάδα κερδίζει? Ναι. Εσύ πώς πας, έχεις πετύχει κάποιο γκολ? Νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα πετύχεις κάποιο γκολάκι. Είσαι χαρούμενος που παίζεις μπάλα στον Όμιλο Αθλοπαιδιών? Ναι. Ποιος είναι ο προπονητής σου? Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λάμπρος, ο κύριος Κώστας και ο κύριος Στάθης. Σε βοηθάνε να μάθεις καλύτερο ποδόσφαιρο? Ναι. Σε ποιος θα αφιερώσει σήμερα την επιτυχία της ομάδας σου? Ναι. Στον μπαμπά, στη μαμά, πού θα θέλεις? Σε όλους. Σε εύχομαι καλή συνέχεια. Μάριέ μου, αρχηγός της Αναγέννησης, πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα και σε η ομάδα σου και εσύ. Θα ήθελα να μου πεις, σ' αρέσει που αγωνίζεσαι σε αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά σήμερα? Ναι. Για ποιο λόγο νομίζω πρέπει να γίνονται αυτά τα τουρνουά ποδοσφαίρου για εσάς τα μικρά παιδιά? Για να γίνουν ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής σου σε βοηθάει στην προπόνηση? Ναι. Τι μυστικά σας μαθαίνει? Πάσες, ποδαράκια, τρίπλες. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι σήμερα εδώ, σε παρακολουθούν? Ναι. Χαίρονται που είσαι αθλητής και παίζεις ποδόσφαιρο? Ναι. Τώρα που θα πας σπίτι θα σε χειροκροτήσουν που πετύχατε μεγάλες νίκες, η Αναγέννηση? Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ναι. Κύριε Διώτη, σημαντικές ποδοσφαιρικές εκδηλώσεις για τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Το πρωί το δεύτερο φεστιβάλ που διοργανώσατε για τα 65 χρόνια. Το προπαιδικό τώρα τουρνουά. Εσείς ως υπεύθυνος εδώ υποστηρικτής των ανθρώπων των Ακαδημίων του Ανταγόρα, θα ήθελα να μου πείτε αυτές οι προσπάθειες που εντάσσονται. Οι προσπάθειες όλων μας που έχουμε μια ηλικία και παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο και το αγαπάμε είναι να κάνουμε τους μικρούς να αγαπήσουν και αυτοί με τη σειρά τους το ποδόσφαιρο, να γίνουν σωστοί αθλητές, σωστά παιδιά και να προάγουμε έτσι τον αθλητισμό γενικότερα. Θα υπάρξει συνέχεια σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια? Εννοείται, και αυτό θέλουμε να υπάρχει και συνέχεια, και όπως έχουμε δει μέχρι τώρα, δηλαδή και που έχει τελειώσει η χρονιά, έχουν γίνει αρκετά τουρνουά. Τα παιδιά παίζουν, αντιμετωπίζουν τη μία ακαδημία, η μία ακαδημία την άλλη και με αυτό γίνονται καλύτεροι, βελτιώνονται και εμείς γινόμαστε και εμείς καλύτεροι με τη σειρά μας. Θεωρείτε ότι η ύπαρξη τόσο πολύ καλών ακαδημιών, όχι μόνο στον Ανταγόρα αλλά και σε όλο το νησί, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στην κρίση που μαστίζει, θα ήθελα, το τοπικό ποδόσφαιρο στα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε, αυτό μακάρι να γίνει. Θεωρώ ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε γι' αυτό. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά και αλλαγή νοοτροπίας από τους μεγάλους. Τον τελευταίο καιρό είμαστε μάρτυρες μιας εξαιρετικής συνεργασίας, θα έλεγα τουλάχιστον σε επίπεδο ακαδημιών από όλες τις ομάδες. Αυτό μπορεί κάποια στιγμή να εξελιχθεί σε συνεργασία και σε υψηλότερο επίπεδο στα ανδρικά τμήματα. Βεβαίως, γιατί όχι. Και καλό θα είναι να γίνει αυτό, δηλαδή και σε ένα νησί επίπεδο όπως είναι η ΚΟΣ. Θεωρώ ότι η συνεργασία, αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητη. Δηλαδή και η συγχώνευση ομάδων, έτσι ώστε να προκύψει μια καλύτερη ή μια ή δύο ομάδες, έστω πιο δυνατές και πιο ανταγωνιστικές, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας... και να κάνουμε κάτι καλύτερο και για το νησί, αλλά και για τα Δωδεκάνησα ακόμα. Γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλους.